The Hellenic Medical Society of New York. Η Ομογένεια συμπαρίσταται στον αγώνα της Ελλάδας για την υγεία. Υπόδειγμα συνεργασίας, οι δραστηριότητες των ιατρείων κοινωνικής αποστολής στην Ελλάδα με την κινητοποίηση της Εκκλησίας, των ιατρών, ομογενών δωρητών και Ελλήνων πολιτών. Ανταποκρινόμενοι σε μια άνευ προηγουμένου κρίση στον τομέα της υγείας που πλήττει όλη την ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα τις παραμεθόριες περιοχές, η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Νέας Υόρκης ξεκίνησε από καιρό επαφές με ομογενειακές και ελληνικές οργανώσεις που επιτελούν κοινοφελές έργο στην Ελλάδα και πληροφορήθηκε για τις πρωτοβουλίες της Εκκλησίας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην σύσταση και στον εξοπλισμό ιατρείων κοινωνικής αποστολής. Επιστέγασμα των δραστηριοτήτων αυτών ήταν η αδελφοποίηση της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Νέας Υόρκης με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που έγινε σε ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο Weill Cornell Medical College στις 23 Μαΐου, στα πλαίσια της ετήσιας τιμητικής εκδήλωσης απονομής της υποτροφίας και του βραβείου Γεωργίου Παπανικολάου από την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Νέας Υόρκης, τον Σύλλογο Ευβίας και την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Η αδελφοποίηση της μεγαλύτερης και αρχαιότερης ιατρικής εταιρείας της Ελληνικής Ομογένειας με το μεγαλύτερο ιατρικό σύλλογο της Ελλάδος έρχεται να δώσει νέα όθηση στα πράγματα υγείας στη γενέτειρα. Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στους ομογενείς συναδέλφους να συμμετάσχουν στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα ιατρεία κοινωνικής αποστολής. Διευκολύνεται η αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού και εξασφαλίζεται η δυναμική παρουσία των ιατρών μελών της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Νέας Υόρκης στο πλευρό των Αθηναίων συναδέλφων στον αγώνα τους. Ήδη, νέες σημαντικές δωρεές επισφραγίζουν την εμπιστοσύνη της Ομογένειας στο έργο που επιτελείται, με τη διαφάνεια που επιβάλλει η συνεργασία ιατρών και εκκλησίας. Το μήνυμα της αδελφοποίησης σαφές. Η αποτελεσματική βοήθεια απαιτεί αντιπροσώπευση στο έργο. Καλή αρχή! Δόκτωρ Νικόλαος Ηλία Μεζίτης, πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Νέας Υόρκης.